Με καταδρομικές εφόδους, αστυνομικοί των ΜΑΤ εγκλωβίζουν ομάδες διαδηλωτών που κατευθύνονται με πανό στην πλατεία Ελευθερίας. Ο κύριος όγκος των διαδηλωτών εγκλωβίζεται στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Κυριολεκτικά υπήρξε ένα προγκρόμ συλλήψεων, ανέτειων συλλήψεων. Είναι συλλήψεις καθαρά τρομοκρατίας, με το φόβο μην κατέβει ο κόσμος να διαδηλώσει για το Πολυτεχνείο, για όλα τα επίδικα της περιόδου, την πανδημία, την υγεία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά το κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου μετατρέπεται σε μαζικές προσαγωγές. Δεκάδες άτομα, κυρίως νεαρής ηλικίας, μεταφέρονται με λεωφορεία στο αστυνομικό μέγαρο. Με συνεχείς καταδρομικές επιχειρήσεις, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο κέντρο του Ηρακλείου έχουν καταφέρει να διασπάσουν τη συγκέντρωση, ενώ έχουν γίνει και πολλές προσαγωγές σε κλίμα έντασης. Καταγγέλουμε την αστυνομική καταστολή στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα της 47ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δεν νοιάζονται για τη δημόσια υγεία, παίζουν με τις ζωές μας, είναι επικίνδυνοι για τη δημοκρατία. Άτομα που παραμένουν στην πλατεία Ελευθερίας αρνούνται να απομακρυνθούν παρά τις συστάσεις. Ακολουθεί έλεγχος και νέο μπαράζ προσαγωγών. Παιδιά, καθενείτε ελληνικά το. Δεν έχουν δικαίωμα αυτό που κάνουν. Εντάξει, εμείς έχουμε όνομα και ταυτότητα. Σημειώνονται στιγμές έντασης με άτομα τα οποία συλλαμβάνονται για αντίσταση κατά της αρχής. Ένα πίσω, πίσω. Συνδικαλιστές που σπέβδουν στο αστυνομικό μέγαρο αντιδρούν έντονα, κάνοντας λόγο για υπέρμετρο ζήλο των αστυνομικών και βίαιες προσαγωγές. Έχουν το θράσος και συλλαμβάνουν πολίτες, δημοκράτες πολίτες, με λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας, που αυτή η απαγόρευση ήταν πρώτη φορά είχε γίνει το 67 και δεύτερη φορά το 73. Φτάνει πια. Κατηγορηματική είναι όμως η απάντηση των συνδικαλιστών της Ελλάς στις καταγγελίες. Σωματική βία δεν υπήρχε σε κανένα από τα αυθέντα. Κάποιες συλλήψεις γίνανε για αντίσταση και για επίθεια. Οι προσαγωγές γίνανε στο πλαίσιο των εντολών που έχουμε από το αρχηγείο. Γίνανε με καθόλου νόμιμο τρόπο. Μέσα σε λίγη ώρα περισσότερα από 130 άτομα μεταφέρθηκαν στο αμφιθέατρο του αστυνομικού μεγάρου, όπου εξετάστηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση βαρύτατα πρόστιμα. 300 ευρώ για τη μη χρήση μάσκας, 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση και επιπλέον 300 ευρώ για την παραβίαση της αστυνομικής διάταξης απαγόρευση συναθρήσεων. 600 ευρώ, 300 ευρώ για παράνομη συνάθρηση και 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση. Και τα δυο είναι άτοπα, με την έννοια ότι υπήρχε αιτιολογία. Εγώ κατέβηκα προσωπικά έτσι να αθληθώ, αλλά και να συμμετάσχω. Δεν το αρνούμε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δύο άτομα κρατήθηκαν, καθώς στη μία περίπτωση υπήρχε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του προσαχθέντα. Ωστόσο, τις πρωινές ώρες, σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα, και εκείνοι αφέθηκαν ελεύθεροι.